του Οικονομίδη που είναι εκτός περιοχής. Συσκόψει και μακρινή με γροθιές μετά την εκτέλεση. Κερδίζει μπάλα ο Ντούμπια, κάνει το πλασέ! Σε νέο κόρνερ ο Συσκόφσκι. Στον Μεντί Μόρετς, μεταβίβαση δεν πέρασε για Μαλόνε. Μένει με κατοχή ωστόσο η Καρνιώτισσα. Μαλόνε θα κάνει την σέντρα, η μπάλα πάει πίσω στο δεύτερο δοκάρι. Ελαλουχή το σουτ, μπλοκάρει ο Συσκόφσκι. Καλή απόκρουση, καλή αντίδραση από τον Σκοπιανό. Αν μπορεί να απειλήσει ο Μαντουρικά αυτό Τσέου. Εκτελέστηκε το φάουλο, Μαλόνε την κεφαλιά. Προσπάθεια για λιμία, πτώση από παίκτη της Καρμιώτισσας. Το σιούτ που γίνεται από τον Κέρλα, μπλοκάρει ο Νόμπλοκ. Βλέπετε την επανάληψη, μπάλα σκάει. Το χέρι του Σέλουτσκα είναι ανοιχτό και η μπάλα χτυπάει σε αυτό. Και έχουμε πέναλτι. Σφυρίζει ο Κωνσταντίνος Φωτίου. Ο Σατίκ εκτελεί στα δίχτυα 0-1 η δόξα Κατογοπιάς. Με τον αρχηγό της στο 24ο λεπτό να βρίσκει δίχτυα. Εύκολο λάθος για την ακρίβεια, θα κερδίσει ο Ντούρης και θα δούμε την Καρνιώτισσα. Καλτσάς, κάθετα για Ντούρης, έχει χώρο για σέντρα. Την πραγματοποιεί, Ελαλουχή έξω. Από καλή θέση, δεύτερη τελική στον αγώνα. Βλέπετε ότι αρκετός κόσμος έχει ανέβει ξανά. Ο Καλτσάς θα φέρει την μπάλα στην περιοχή, δεν είναι άσχημη εκτέλεση. Ο Ντούρης την κεφαγιά έξω. Καλή ευκαιρία για την Καρνιώτισσα στο 31ο λεπτό. Κάθετα Ντούρης. Ωραίο το 1-2 με Λαλουχή. Ανοίγεται δεξιά ο Καλτσάς και σε αυτόν θα πάει μπάλα. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την Καρνιώτισσα. Σέντρα του Καλτσά. Πέρασε η μπάλα. Φωνές για χέρι στην κεφαλιά του Ντούρης. Και εδώ, αν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Όχι, όχι. Είναι κολλημένο στο σώμα το χέρι. Ό,τι φαίνεται, ελέγχθηκε η φάση. Συσκόφσκι απομακρύνει. Μπάλα καταλήγει στον Καλτσά. Θα κάνει δώσου το Καλτσάς. Ήταν ανοιχτό. Ντούμπια δέχθηκε πίεση, έκανε σέντρα και φαγιά έξω από τον Ντούρης. Καλή προσπάθεια από τον Ντούμπια. Και πάμε για την εκτέλεση με τον Σέλουτσκα. Χαμηλά. Έγινε προσπάθεια και φαγιά, απομάκρυνση όπως όπως. Και έχουμε τώρα φωνές για χέρι. Για να δούμε σε επανάληψη. Για να κάνει αυτό που χρειάζεται για να πάρει ένα αποτέλεσμα και εφόσον βοηθήθηκε και με το πέναλτι θα κάνει ό,τι χρειάζεται. Να δούμε τον Καλτσά που κάνει σέντρα από κοντά, γκολ ο Ντούμπια. Στο 28ο λεπτό μια υπέροχη συνεργασία φέρει τον γκολ για την Καρμιώτισσα. Βλέπετε πόσο υπέροχο ο Μαλόνε γύρισε για τον Καλτσά και αυτός έβγαλε μια καταπληκτική σέντρα. Ήρθε από πίσω ο Ντούμπια, καλυπτόταν, ξέφυγε από το μαρκάρισμα του Σόπτσικ. Θα παίξει κάθετα με Μπένι, θα πάρει μπαλά. Ο Μπένι γύρισε ωραία, θα πατήσει περιοχή, θα πλασάρει με τα αριστερό, ο Νόμπλοκ μπλοκάρει. Καλή φάση για την δόξα. Περιμένει βοήθειες, στήριγμα του ο Ντούρης. Ελαλουχή και Ντούρης συνεργάστηκαν. Ο Ντούρης στην περιοχή, πτώση και φάουλ. Το φάουλ που έγινε πάνω στον Ντούρης ήταν εκτός περιοχής. Είναι μια πολύ καλή φάση αυτή για να πετύχει δεύτερον γκόλ η Καρμιώτισσα. Σφυρίζει ο Κωνσταντίνος Φωτίου. Ελαλουχή, γκολάρα! 2-1 η Καρμιώτισσα. Γυρίζει το παιχνίδι με την εκπληκτική εκτέλεση φάουλ από τον Ελαλουχή. Εδώ και πάλι η εκτέλεση του φάουλ. Πέρασε από το τείχος, στείλει άλατος. Ο Συσκόφσκι δεν μπορούσε να κάνει πολλά. Ήταν η άψογη εκτέλεση από τον Ελαλουχή. Πιο έντονα το παιχνίδι σε αυτά τα τελευταία λεπτά και είναι λογικό. Υπενθυμίζω ότι έχει να κερδίσει. Με τη σέντρα για τον Σατίκ. Η μεγαλύτερη ευκαιρία της δόξας στο παιχνίδι είναι αυτή. Εκτέλεσε ο Μπένι, έσκασε η μπάλα στην περιοχή. Έχουμε φωνές για πέναλτι στην πτώση. Ούτε και εδώ φαίνεται κάτι, για να είμαι ειλικρινής. Με το δεξί, αυτός θα κάνει την σέντρα, καρκμπό μια κεφαλιά έξω. Αβραάμ, θα τσιμπήσει μπάλα, ο Κουλιμπαλή φεύγει και μένει και κάτω η Σημεούλα. Κουλιμπαλή εντός περιοχής, μεγάλη ευκαιρία, Κουλιμπαλή έξω. Βλέπουμε και πάλι ότι ο Κουλιμπαλή έφυγε από κανονική θέση. Ο Κοβάτσεβιτς τον κάλυπτε, έβαλε μπάλα μπροστά. Πάτησε περιοχή από πλάγια θέση όμως. Χούποτσανς, άλλη μια απομάκρυνση. Θα τρέξουν Ντούρης και Μπένι. Βάζει το σώμα ο Ντούρης και θα πάρει μπάλα. Περιμένει ο Κουλιμπαλή, θα σεντράρει ο Ντούρης. Ο Συσκόφσκι θα μπλοκάρει.